Λοιπόν, καλημέρα σας. Θέλω να σας πω ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος περί επιθυμίας δικής του και του δημάρχου δεν ήταν μόνο επιθυμία δική του, ήταν και δική μου επιθυμία. Γιατί μετά τα χρόνια της πανδημίας, των αναγκαστικών περιορισμών, παρόλο που είχαμε παραστάσεις στα καλοκαίρια, αλλά με τους περιορισμούς τους αναγκαίους λόγω της προστασίας των πολιτών από τον κίνδυνο της COVID, είναι ένα καλοκαίρι που ο κόσμος βγαίνει έξω, ξεσπάει. Άρα θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο κάτι ανάλαφρο, κάτι με μια καλοκαιρινή διάθεση, ατμόσφαιρα, με μια ευτράπελη ιστορία. Διάλεξα λοιπόν μια κωμωδία του 16ου αιώνα, από τις πιο σημαντικές στην ιστορία του θεάτρου, το «La Moschetta» του Ρουτζάντε, μια λαϊκή κωμωδία, εξού και δεν θα πρέπει να εκπλαγεί κανείς με τις βομολογίες που υπάρχουν στο έργο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των λαϊκών κωμωδιών, το βλέπουμε βεβαίως και πολύ παλιότερα στον Αριστοφάνη αυτό. Μια κωμωδία που κάτω όμως από την επιφανειακή της αφέλεια και τη λαϊκότητα μας μιλάει για τη διαφθορά και τη βία σαν βασικές και σταθερές παραμέτρους μιας κοινωνίας σε παρακμή. Εγώ επέλεξα να διασκευάσω το έργο, να το φέρω πιο κοντά στην εποχή μας και γι' αυτό και ο τίτλος, ο αρχικός που είναι «La Moschetta», έγινε «Τρελή έρωτες σε σκοτεινούς καιρούς» ή απλά «La Moschetta» του Ρουτζάντε. Ρουτζάντε είναι ο συγγραφέας και ο κεντρικός ήρωας του έργου. Το πραγματικό όνομα του συγγραφέα είναι Άντζελο Μπεόλκο, αλλά έμεινε στην ιστορία ως Ρουτζάντε, όπως και ο ήρωας, ο κεντρικός του έργου αυτού. Και το έργο λοιπόν μεταφέρεται την εποχή που η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία και του Μπενίτο Μουσολίνι, σε συνδυασμό με την άνοδο του Χίτλερ, απλώνει μαύρα σύννεφα πάνω από τον ουρανό της Ευρώπης. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός ουρανός σκιάζεται και πάλι. Ένας φοβερός, αδιανόητος πόλεμος συμβαίνει λίγο βορειότερα, κάτι που δεν θα το περιμέναμε ποτέ πριν από λίγα χρόνια. Σε χώρες ευρωπαϊκές βλέπουμε εκλογικά αποτελέσματα και να ανεβαίνουν επικίνδυνα πολιτικές ομάδες, οντότητες που νομίζω κανένας πραγματικά δημοκράτης δεν θα ήθελε να τις βλέπει στο προσκήνιο. Βλέπουμε τον λαϊκισμό και κάθε μορφής αναθεωρητισμό να βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τη φιλελεύθερη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες έτσι όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα. Η μεταφορά λοιπόν του έργου σε μια εποχή που ανεβαίνει ο φασισμός στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι τα σύννεφα σκιάζουν τον ευρωπαϊκό ουρανό. Ελπίζω όλοι όσοι το βλέπουν αυτό να βγουν ψεύτες και ο ουρανός να είναι σε λίγο καιρό πάλι γαλανός και ξάστερος τη νύχτα. Θέλω να πω ότι το χρήμα και ο ερωτικός πόθος, τα συμφέροντα, έτσι όπως φαινόντουσαν στην αρχική κωμωδία, με την μεταφορά της εποχής παίρνουν μια άλλη διάσταση. Δεν έχουμε θυσιάσει όμως στη διάθεσή μας να βγάλουμε και ένα, αν θέλετε, ένα νόημα έτσι λίγο πιο υπογραμμισμένο κοινωνικό νόημα στο έργο. Δεν έχουμε θυσιάσει καθόλου την κωμικότητα, το χιούμορ του έργου, ίσα ίσα που πολλά πράγματα, επειδή η εποχή έρχεται πιο κοντά σε εμάς και είναι πιο αναγνωρίσιμη, γίνονται ίσως και πιο αστεία. Στη διασκευή του έργου βοήθησε πάρα πολύ η μουσική και η στίχη, η εξαιρετική στίχη και η εξαιρετική μουσική του Δημήτρη Οικονομάκη, σταθερού μου συνεργάτη εδώ και πολλά χρόνια, και η προσθήκη 5 τραγουδιών που δεν υπάρχουν στο έργο, που ερμηνεύει η αφηγήτρια τραγουδίστρια Χρυσάνθη Δούζη, μια βοήθεια που την είχε ανάγκη το έργο, μια και τα μόνα σημεία που πραγματικά πείραξα εγώ στο κείμενο είναι το κομμάτι του προλόγου, που υπάρχει σαν ρόλος δηλαδή. Από εκεί και πέρα μεταφέρεται η ιστορία στην Μπετία, μια γυναίκα
που κινείται ανάμεσα σε τρεις άντρες, τον άντρα της που είναι ένας καταφερτζής φτωχοδιάβολος, ο Ζερόμ Καλούτα, στον κουμπάρο της, τον Δημήτρη Φραγκιόγλου, ο οποίος έχει γίνει στη διασκευή ένα κομμάτι της μαφίας, έτσι όπως το ξέρουμε από τις περίφημες ταινίες τις μαφιόζικες, αλλά στην κομική του πλευρά, και ο στρατιώτης, ο Τονίνο, ο οποίος, ο Χρήστος Νικολάου, και ο οποίος γίνεται μελανοχήτονας στρατιώτης του Μουσολίνη. Αποκτάει, όπως καταλαβαίνετε, με τη μεταφορά του ιστορικού πλαισίου, οι σχέσεις αλλάζουν μεταξύ τους και το τι επιδιώκει ο καθένας, μόνο με τη μεταφορά του ιστορικού πλαισίου. Είναι μια πραγματικά εφρόσινη, προσπαθούμε να φτιάξουμε όσο το δυνατόν μια εφρόσινη παράσταση, αλλά που δεν θα ξεχάσουμε και τον προβληματισμό που μας δίνουν τα στοιχεία του έργου του Άντζελο Μπεόλκο μεταφερμένα στον 20ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαργαρίτη, να ρωτήσω. Ναι. Τώρα που επανήλθαμε και θεατρικά στην κανονικότητα, πόσο εύκολο ήταν για σας, αφού βρήκατε το έργο, να στελεχώσετε το θίασο με πολύ αξιόλογους ηθοποιούς, να τους πείσετε να έρθουν στην Καλαμάτα, σε ένα διπεθέ? Ναι. Λοιπόν, θα πω πρώτα απ' όλα ότι η Αντιγόνη Δρακουλάκη, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, διότι υπήρξε φοιτήτρια στη δραματική σχολή που δίδασκα, άρα ήταν μία μαθήτριά μου, αγαπημένη μαθήτρια, που την ξαναβρήκα τώρα, νομίζω δεν αισθάνθηκα ιδιαίτερες αντιστάσεις από την Αντιγόνη όταν της έκανα την πρόταση να έρθει. Να πω ότι τον Ζερόμ, τον οποίο δεν τον γνώριζα και τον είδα σε μία παράσταση στην Αθήνα το χειμώνα και ενθουσιάστηκα με το κέφι του, τον πρίο του, τις αυτοσχεδιαστικές του επιδόσεις, την διάθεσή του, όλο αυτό που έβγαζε, την ενέργεια που έβγαζε πάνω στη σκηνή. Και με τον Ζερόμ, χωρίς να τον ξέρω, ήταν πολύ ωραίο το ότι του έκανα την πρόταση και αμέσως μου είπε ναι, δεν χρειάστηκε να συζητήσουμε πολλά. Αφού τον είδα στην παράσταση, δηλαδή τον συνάντησα μετά την παράσταση, τον περίμενα και του λέω: Ζερόμ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα ήθελες να έρθεις στην Καλαμάτα? Και μου λέει: Βεβαίως. Εντάξει, τον Δημήτρη Φραγκιόγλου, που είναι πια ένα κομμάτι του Διπεθέ, έχει πάρει μέρος μόνο τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί τρεις φορές, αφήνοντας και πιο παλιά που είχε συνεργαστεί. Είχα μια εύκολη θετική απάντηση και από τον Δημήτρη, από τη Χρυσάνθη το ίδιο, επίσης συνεργάτη δαπιά του Διπεθέ, και από τον Χρήστο, τον οποίο δεν γνώριζα, και μου τον γνώρισε ο Δημήτρης, ο Φραγκιόγλου. Ήρθε μια μέρα, συναντηθήκαμε, τα είπαμε, αυτοσχεδιάσαμε λίγο παρέα και αμέσως μπήκε στην ομάδα με πάρα πολύ κέφι, και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σχήμα που πραγματικά θέλω να τονίσω ότι δούλεψαν όλοι τους με πολύ κέφι, διάθεση και χιούμορ. Κατάθεση της προσωπικής τους αίσθησης για το χιούμορ στους ρόλους. Και ξέρετε, όταν κανείς παίζει κωμωδία, δεν είναι απλό ότι τα πράγματα θα βγουν μόνα τους. Χρειάζεται να αντιλαμβάνεται ο ηθοποιός το αστείο, να μπορεί να το περάσει μέσα του, να το κάνει δικό του το αστείο για να περάσει στους θεατές. Διαφορετικά είναι τα πράγματα από μόνα τους δεν βγαίνουν. Ξέχασα όμως προηγουμένως να αναφερθώ και στην εξαιρετική σκηνογράφο, την πολυβραβευμένη Κάρμεν Τσίτα Μπροσμπόγιου, μια Ρουμάνα εξαιρετική σκηνογράφο, με την οποία το Διπεθέ συνεργάζεται για πρώτη φορά. Εγώ έχω συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, αλλά μας έδωσε λύσεις εξαιρετικές και στο σκηνικό και στα κοστούμια. Αυτά. Το πρόγραμμα. Λοιπόν, το πρόγραμμα διαμορφώνεται συνέχεια. Πάντως, μετά την Καλαμάτα, ο πρώτος σταθμός μας είναι η Λαμία, που παίζουμε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας στις 14 του μήνα. Στη συνέχεια παίζουμε στου Παπάγου, στην Αθήνα, και έχουμε παραστάσεις στην Πελοπόννησο, στην Καρδαμίλη, στην Πύλο, στο Άργος, και ανεβαίνουμε και στη Βόρειο Ελλάδα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, που πια έχει γίνει καθεστώς, πηγαίνουμε κάθε χρόνο, μας περιμένουν στα Μερκούρια, και πρέπει να πω με
νιώθω περήφανος, γιατί στα Μερκούρια αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι παραστάσεις μας και κάθε χρόνο μας καλούν να πάμε εκεί και να παρουσιαστούμε. Και κλείνουμε στην Καλαμάτα. Και κλείνουμε βεβαίως, αφού περάσουμε και από άλλες παραστάσεις, κλείνουμε στην Καλαμάτα 31 Αυγούστου πάλι στο κάστρο. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Αρκετά από τα άγρα που έχετε παρουσιάσει στην Καλαμάτα, θα έχουν έτσι και κάποιους πολιτικούς προβληματισμούς, πολιτικά μηνύματα, όπως ανεπτύλια έφη, τώρα εδώ που μας είπατε για το διασκευή που θέλει κάνει, ή και το υλικό Καποδίστριας. Γιατί το κάνετε αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό που πραγματικά σας προβληματίζει? Πρώτα απ' όλα αυτό γίνεται γιατί εγώ είμαι πολίτης. Είμαι άνθρωπος που ζει μέσα σε μια κοινωνία. Έχω ο ίδιος πολύ έντονους προβληματισμούς για την κοινωνία στην οποία ζω, για το πώς διαμορφώνεται, τι συμβαίνει. Δουλεύω πάρα πολύ με την ιστορία, γιατί θεωρώ ότι η ιστορία μας διδάσκει. Δυστυχώς αυτό φαίνεται να μην ισχύει για πάρα πολλούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον η ιστορία να μας διδάσκει. Και δεν θα έλεγα ότι οι προβληματισμοί, θα άλλαζα λίγο το χαρακτηρισμό της ερώτησης, δεν θα έλεγα ότι οι προβληματισμοί είναι πολιτικοί, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο γύρω από την φιλοσοφία, τη στάση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και την, αν θέλουμε να βάλουμε τον όρο πολιτική, θα έλεγα όχι την πολιτική με την έννοια της κομματικής, του κομματικού βλέμματος πάνω στα πράγματα, όσο ενός περισσότερο φιλοσοφικού βλέμματος πάνω στην πολιτική και την ιστορία. Αυτό με εκφράζει περισσότερο. Δεν θέλω να προτείνω λύσεις σε κανέναν. Η δουλειά της τέχνης και του θεάτρου δεν είναι να προτείνει λύσεις, είναι να παρουσιάσει κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα ο κάθε θεατής, αν θέλει να προβληματιστεί, αν θέλει να βγάλει κάποια δικά του συμπεράσματα, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε το θέατρο δεν υπάρχει για να διδάξει, δεν υπάρχει για να δώσει λύσεις. Υπάρχει για να ψυχαγωγήσει, με την έννοια αγωγή της ψυχής, έτσι, και να προβληματίσει.